πω τέλεια. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το VC, το Flexi Lift Tint, το οποίο σαν ένα make-up είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για μεικτές και επιδερμίδες ξηρές, και όντως είναι πολύ έτσι ελαφριά η υφή του. Είναι πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ, και όποτε το φοράω μου λένε τι make-up φοράς και τα λοιπά, γιατί δεν σε παστώνει, δεν δείχνει ας πούμε αυτό το, την, δεν κάνει ας πούμε αυτή τη μάσκα που κάνουν άλλα make-up. Βέβαια δεν είναι για άτομα με λιπαρές επιδερμίδες, γιατί έχει αρκετή λιπαρότητα, και ακριβώς αυτό είναι και το σκεπτικό του, ότι είναι για άτομα κάποιες προχωρημένες ηλικίες. Δηλαδή ας πούμε αυτό το foundation είναι για άνω των 40, φαντάζομαι. Αλλά άμα έχετε ξηρή επιδερμίδα, τι άνω των 40 και μαλακίες, μια χαρά θα σας κάτσει και εσάς. Και το θέμα με το Flexi Lift είναι ότι κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται νεότερη, και όντως πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο make-up. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αφού βάλαμε το foundation, μισό λεπτό γιατί θα ρίξω τώρα εδώ πέρα χίλια δυο πιστολάκια χαζουμάρι που έχω. Αφού βάλαμε και το foundation, τώρα θα βάλουμε το concealer. Και όπως είπαμε, θέλουμε τα μάτια μας να είναι πάρα πολύ καλά καλυμμένα. Δεν θέλουμε μαύρους κύκλους και τέτοια πράγματα, γιατί δείχνει πάρα πολύ άσχημα το smokey eye όταν έχεις μαύρους κύκλους. Δηλαδή, αν έχεις μαύρους κύκλους, καλύτερα μην κάνεις smokey eye, κάτε με. Εγώ έχω μαύρους κύκλους και αυτό, και θα προσπαθήσω να τους καλύψω. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ της Bobbi Brown, που είναι λίγο σκούρο, φαίνεται σκούρο, αλλά είναι καλύτερο το σκούρο, γιατί όπως βλέπετε καλύπτει, είναι πολύ καλυπτικό. Εδώ. Και από πάνω μετά θα βάλω και λάμψη. Τραβάω το κονσίλερ μου σε ένα τριγωνάκι εδώ κάτω. Αυτό είναι πολύ ωραίο τρίκ, έτσι εδώ. Ένα τριγωνάκι, δεν το βάζω δηλαδή μόνο κάτω το μάτι, αλλά το τραβάω και εδώ σε αυτήν ακριβώς την γραμμή. Και τελειώνω εκεί ακριβώς που έχω κάνει τη γωνία. Βάζω εδώ να καλύψω τυχόν λάθη που έκανα καθώς ξεβαφόμουν. Και μετά, αφού βάλουμε και το concealer, εγώ θα βάλω αυτό το Ulala Lift που είναι λάμψη. Εσείς μπορείτε, αν δεν έχετε κάτι, μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο για λάμψη. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο για λάμψη και μια σκιά σαμπανιζέ την ίδια δουλειά κάνει. Βάζουμε λοιπόν λάμψη. Αρκετή λάμψη κάτω από τα μάτια στο smoky. Και μέσα εδώ. Και όπως σας είπα, αυτό μπορείτε να παίξετε με τα χρώματα και ανάλογα με το δικό σας μάτι να κάνετε. Αλλά σας δείχνω ας πούμε την ιδέα του πράγματος, και ό,τι έχει περισσέψει από λάμψη το βάζω εδώ. Τώρα, συνεχίζουμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η πούδρα. Θα χρησιμοποιήσω την Tolerian Taint Mineral. Είναι αρκετά καλυπτική. Μισό λεπτάκι να βρω και ένα πινέλο για πούδρα. Ναι. Βρήκα ένα πινέλο για πούδρα. Και θα πουδράρω καλά το πρόσωπο, επικεντρώνοντας γύρω στα μάτια, για να δέσει το look, να γίνει δηλαδή όλο, να μην υπάρχει αλλού υφή λιπαρή και αλλού υφή με πούδρα. Και αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Σε πολλούς ανθρώπους, πολλά κορίτσια που κάνουν μακιγιάζ, βάζουν foundation και χωρίς να βάλουν πούδρα, βάζουν μετά ροζ και bronzer, γιατί έχουν λέει μεικτή ξηρή επιδερμίδα και δεν χρειάζονται την πούδρα. Στην περίπτωση αυτή, αν όντως ισχύει αυτό, πιστεύω ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιούν και κρεμώδες ρούς και κρεμώδες μπρόζερ, γιατί καλώς ή κακώς δεν βάζουμε πούδρα μόνο για να γίνει μάτι η επιδερμίδα μας, αλλά για να το δέσει, γιατί όταν βάζεις ένα προϊόν πούδρας πάνω σε ένα προϊόν που έχει μέσα, που είναι λιπαρό, όπως είναι το, που είναι κρεμώδες, τότε τι γίνεται, τότε γίνεται το εξής. Τότε εκείνο το προϊόν στέκεται εκεί επάνω και δεν μπορείς να το απλώσεις και να το δουλέψεις καλά, και μαζεύεται, και καθώς αλλάζει η λιπαρότητα της περιοχής και αυτό μετακινείται στο πρόσωπο, πράγμα που δεν το θέλουμε. Τώρα, βάζουμε και την μάσκαρα και παίρνω μία μάσκαρα στην τύχη πάλι από τη μάσκαρα που έχω εδώ στο σιρτάρι μου και ωραία, θα βάλω αυτήν εδώ.
Θα βάλω λοιπόν την μάσκαρα Extraordinaire σε μαύρο, μ' αρέσει. Και βάζω λοιπόν μάσκαρα στις βλεφαρίδες. Βγάλω τα μαλλιά από... Με μισό λεπτό τώρα για να δείτε, πρέπει να κατεβάσουμε. Βάζω μάσκαρα εδώ, μπορείτε κι εσείς να βάλετε και ψεύτικες βλεφαρίδες. Μισό λεπτό τώρα το άλλο μάτι, δεν ξέρω αν θα το βλέπετε πως θα βάζω μάσκαρα, γιατί δεν μπορώ αλλιώς. Εμένα μου αρέσει να αφήνω το κάτω βλέφαρο εντελώς άδειο. Δεν μου αρέσει να προσθέτω τίποτα. Νομίζω ότι το βαραίνω. Και όταν λέω τίποτα, εννοώ τίποτα. Ούτε γραμμή μέσα στο μάτι, ούτε κάποιο χρώμα από εδώ κάτω. Μου αρέσει να είναι εντελώς κενό. Αυτή είναι η δική μου η μέθοδος. Αν εσείς θέλετε να βάλετε κάτι, προσθέσετε και βάλετε. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το βάλετε. Όχι πιο πριν και ούτε πιο μετά. Λοιπόν, εγώ βάζω τα γυαλιά μου για να δω τι έκανα, ε. Ταδαδαδαν. Hello, who are you? Do I know you? You must. Λοιπόν, αυτή είναι με τα γυαλιά. Και τώρα βλέπω να δω τι λάθη έχω κάνει. Χοντράδες δεν βλέπω. Αλλά τι δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει τα φρύδια μου. Και ο λόγος που δεν έχω κάνει τα φρύδια μου είναι γιατί για να κάνω τα φρύδια μου θέλω να φοράω τα γυαλιά μου. Επειδή καλός ή κακός, δεν βλέπω καθόλου, τα φρύδια μου είναι ασύμμετρα και αν δεν φοράω και τα γυαλιά μου θα γίνω καρναβάλι. Οπότε λοιπόν παίρνω, όχι ότι τώρα θα τα κάνω καλά, αλλά τουλάχιστον καλύτερα από όταν δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Παίρνω λοιπόν αυτό το Rainbow Priorities που έχω από Anadam Babadam, μιλάμε εδώ και πολύ καιρό. Ψάχνω να βρω και το πινελάκι μου που χρησιμοποιώ για τα φρύδια. Βρίσκω ότι με βοηθάει ιδιαίτερα αν το πινελάκι για τα φρύδια είναι σκληρό. Δεν μπορώ να... Α, τόση ώρα μιλάω εκτός κάμερας. Δεν μπορώ να κάνω καλά τα φρύδια μου εάν το πινελάκι είναι μαλακό. Είναι δηλαδή άλλο το πινελάκι για το eyeliner και άλλο το πινελάκι για τα φρύδια. Το πινελάκι για το eyeliner θα πρέπει να έχει λίγο, να δίνει λίγο, να είναι εύκαμπτο. Ενώ το πινελάκι για τα φρύδια καλό είναι να είναι πάρα πολύ σκληρό για να έχετε απόλυτο έλεγχο και να μπορείτε να κάνετε γραμμές έτσι όπως εσάς σας βολεύει. Τώρα εγώ δεν μπορώ να βρω το original πινελάκι για τα φρύδια μου, γιατί κάπου έχει εξαφανιστεί. Είμαι σίγουρη ότι μόλις σταματήσω να το ψάχνω θα το βρω. Αλλά προς το παρόν έχει στα απολεσθέντα. Δεν πειράζει. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, που είναι επίσης σχετικά λίγο σκληρό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα συνδυασμό σε αυτά τα δύο τα χρώματα. Για εδώ είναι και πιο σκούρο, αλλά απεδίωσε. Και βέβαια και μαύρο, τώρα το μαύρο, ο Θεός και η ψυχή του, δεν μπορώ να το βάλω, είμαι ξανθόμελη. Και τι θα κάνω, θα προσπαθήσω να γεμίσω το φρύδι μου, εδώ. Και λίγο έτσι να του δώσω ένα σχήμα της προκοπής. Εσείς που έχετε ωραία φρύδια, το smoky θα είναι ένα από τα καλύτερά σας. Εμείς που δεν έχουμε ωραία φρύδια, καμιά φορά σκέφτομαι να τα βγάλω εντελώς τα φρύδια μου. Είναι ας πούμε μια γραμμούλα. Γιατί αυτή η ασυμμετρία τους μου τις πάει τόσο πολύ, είναι τόσο δύσκολο να τα ξανασχηματίσεις από την αρχή, να τα κάνεις συμμετρικά όταν δεν είναι. Γιατί πραγματικά δεν είναι... Είναι σαν να προσπαθείς να κουρέψεις ένα κακοκουρεμένο μαλλί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις από το μηδέν και να φτιάξεις ένα καλό κούρεμα ή ένα καλό φρύδι, παρά να προσπαθήσεις να βελτιώσεις ένα κακοκουρεμένο και κακοφτιαγμένο πράγμα, όπως είναι στην περίπτωση αυτά φρύδι μου. Γιατί το ένα το φρύδι μου κάνει γωνία πιο πριν από το άλλο και νομίζω ότι το ένα το φρύδι μου είναι πιο ψηλά από το άλλο. Εάν έχετε καμία πρόταση να με βοηθήσετε για τα φρύδια μου, σας παρακαλώ γράψτε το κάτω στα σχόλια, γιατί το βρίσκω υπερβολικά. Να δείτε, αυτό ας πούμε έγινε ίσιο γωνία, ενώ αυτό έγινε μπουκ καμπύλι. Πώς θα γίνει τώρα και αυτό που είναι... Ισιογωνία. Έλα, έλα ρε πουλάκι μου, γίνε και εσύ ισιογωνία. Να, ας πούμε θα το τραβήξω εδώ λίγο να το κάνω ισιογωνία. Αλλά αν το τραβήξω λίγο να το κάνω ισιογωνία, θα πάει πολύ ψηλά. Έλα, 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 Ζάνα, μπράβο.
Εδώ. Πήγε πιο ψηλά από τα άλλα. Τέλος πάντων. Υγεία. Φρύδια είναι. Κάναμε και τα φρύδια και τώρα άλλο κόλπο. Παίρνουμε ένα πινελάκι που να είναι λίγο έτσι φουντωτό. Εμένα μου βολεύει πάρα πολύ αυτό εδώ. Βλέπετε τι βγάζει, ε? Από το Real Techniques. Real Techniques by Samantha Chapman. Wow, Real Techniques. Deluxe Crease Brush. Yeah, yeah. Όχι, δεν το χρησιμοποιώ για Deluxe Crease εγώ. Τι κάνω εγώ? Λοιπόν, θα πάρω μια σκιά από την Inglot. Εσείς μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε σκιά έχετε ανοιχτή. Ή ακόμα και την πούδρα σας. Και θα βάλω εδώ. Και θα κάνω αυτό το πράγμα εδώ. Και πάνω στο φρύδι, έτσι ώστε, αν έχω κάνει καμιά παπαριά με τα φρύδια, να την καλύψω και αυτήν. Και επίσης να μην είναι τόσο σκληρό το τελείωμα εδώ. Βάζω και εδώ μέσα, γιατί προηγουμένως δεν έβλεπα για να βάλω, αλλά τώρα βλέπω. Χαχα. Και βάζω έτσι και εδώ μέσα. Και από εδώ κάτω, εάν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο η πούδρα, ας πούμε, δεν έφτασε και είναι ακόμα λιπαρό, το ασφαλίζω με λίγο ή σκιά ή πούδρα για να είναι πιο σταθερό. Λοιπόν, αυτό ήταν το look στα μάτια και τώρα θα κάνουμε μπρονζάρισμα, θα βάλουμε ρούζ διάφορα και τέτοια και θα κλείσουμε το όλο look.